Για πάμε και στον κύριο Στεφανάκη, ο οποίος έρχεται εδώ σε εκπρόσωπος του ΚΚΕ, το οποίο ανέβασε τα ποσοστά του αυτές τις εκλογές. Εντάξει, καταρχήν να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Νεφελούδης. Είναι νομίζω αστείο να συζητάμε ότι το ΚΚΕ βγάζει της Νέας Δημοκρατίας υποψηφίους, όταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια το όλο το προηγούμενο διάστημα ψήφισε σχεδόν όλες τις προτάσεις του κυρίου Πατούλη, όλες τις αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων μέσα στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα στελέχη του συμμετείχαν σε πολλά ψηφοδέλτια που στήριζε και η Νέα Δημοκρατία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς λέμε το εξής, ότι σε αυτές τις εκλογές κρίθηκαν δύο πολιτικές γραμμές, να το πούμε έτσι. Η μία είναι αυτή η οποία στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους, που στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη λογική της αγοράς και του κέρδους. Και η άλλη είναι αυτή που έβαλε η λαϊκή συσπήρωση, το ΚΚΕ, μέσα στη συζήτηση με τον λαό, που εξέφρασε μεγάλους σημαντικούς εργατικούς αγώνες και δείχνει ένα σημαντικό, αργά βέβαια σταθερό, με ανωδική πορεία, ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής. Η γνώμη μας είναι ότι υπάρχουν ευθύνες και στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες δεν οργανώθηκε καμία συζήτηση, δεν, να το πούμε έτσι, προβλήθηκε το βασικό πολιτικό ζήτημα που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές, η σημασία τους. Πήγαν να περάσουν στα βουβά όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί υπάρχει σύμπλευση στα βασικά και στα κρίσιμα ζητήματα. Και κατά έναν τρόπο εκφράστηκε, να το πούμε έτσι, και μια δυσαρέσκεια, μια αμφισβήτηση που δεν έχει εκφραστεί ακόμα σε ρήξη με αυτή την πολιτική, μέσα από την αποχή. Είναι αυτοί οι παράγοντες που παίξαν ρόλο. Και εμείς καλούμε όσους εργαζόμενους, απλούς πολίτες, αυτοαπασχολούμενους, βρίσκονται στο δεύτερο γύρο, δυνάμεις που μπορούν να εκφράσουν αυτή την αμφισβήτηση και την κόντρα με την κυβερνητική πολιτική, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, όπως στην Πάτρα, στη Νίκαια, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, που θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δήμαρχοι αγωνιστές στο πλευρό του λαού και των εργαζομένων.